Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Dr. Teddy και σήμερα θα δούμε ένα βίντεο για βίντεο. Τι εννοώ με αυτόν τον πλεονασμό. Πώς μπορούμε να βάλουμε βίντεο με τον Elementor ως background σε ένα section. Κακά τα ψέματα, η κινούμενη εικόνα είναι πιο εντυπωσιακή από μια στατική. Όμως, η χρήση βίντεο σε ιστοσελίδες γενικότερα εγκυμονεί κινδύνους. Το κινδύνου σε εισαγωγικά με κυριότερο κίνδυνο αυτών της μειωμένη ταχύτητας της σελίδας. Γεγονός φυσικά που λειτουργεί εντελώς αποτρεπτικά για τους επισκέπτες της. Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι όσο πιο αργά φορτώνει ιδίω η πρώτη σελίδα της σελίδας μας, ενός site, τόσο πιο γρήγορα φεύγουν οι επισκέπτες του. Και θα δούμε σήμερα πώς ενσωματώνουμε βίντεο σε ένα section του Elementor. Είτε από το YouTube ή άλλη υπηρεσία όπως είναι το Vimeo, αλλά και πώς μπορούμε να ανεβάσουμε με έναν βέλτιστο τρόπο ένα πιθανό δικό μας βίντεο. Είμαι ήδη στο dashboard του WordPress, πηγαίνω στις σελίδες και βάζω μία καινούργια. Είναι ο Title. Δοκιμαστικό βίντεο background. Και στο Page Attributes ας βάλω το Elementor Canvas γιατί δεν με ενδιαφέρει τώρα να δω το footer και το header. Και πατάω Edit με τον Elementor να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Δίπλα ανοίγω το YouTube να βρούμε ένα βίντεο. Πατάω αναζήτηση coding background. ας το βάλω έτσι για να δούμε. Θα μα βγάλει κανένα coding background βίντεο. Ορίστε. Έχει ένα εδώ που κάποιο έχει κάνει ένα screen recording την ώρα που πληκτρολογεί κώδικα, το σταματάω και έρχομαι εδώ. Έχει ανοίξει ο καμβάς μου. Θα βάλω ένα section και κάνω το εξής για να το μεγαλώσω λίγο. Πάω και βάζω με το γνωστό τρόπο ένα top και ένα bottom padding σχετικά μεγάλο. Και έρχομαι στο style, λέω background και λέω ότι θέλω ούτε χρώμα, ούτε gradient, ούτε slide show, αλλά θέλω ένα βίντεο. Και εδώ μέσα βάζω το link του βίντεο που θέλω. Πάω εδώ, αντιγράφω το link copy και εδώ το κάνω paste και αρχίζει το βίντεο αυτομάτως να παίζει δείχνει λίγο θολό γιατί γιατί προφανώς οι διαστάσεις του είναι μικρότερες από την σελίδα αλλά αυτό δεν έχει σημασία μπορώ ένα, να βρω ένα πιο με υψηλότερο resolution, high definition, για να το χρησιμοποιήσω εδώ. Οπότε και να μικρύνει λίγο, δεν θα χάνει σε ποιότητα. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό προ το παρόν. Μα ενδιαφέρουν αυτά τα μικρά options. Start time. Πότε θέλω να ξεκινάει. Μπορεί κάποιο βίντεο να έχει ένα intro και εγώ να θέλω αυτό το intro να το αποφύγω. Οπότε του λέω δεν θα ξεκινήσει ακριβώ από την αρχή. Ξεκίνα 3-4 δευτερόλεπτα μετά και end time, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να θέλω αυτό το βίντεο να παίξει μετά μέχρι κάποια δευτερόλεπτα ιδίω άμα είναι ξέρω εγώ μεγάλη διάρκεια όπως είναι αυτό 2 λεπτά εγώ μπορεί να θέλω να παίξω μόνο τα 50 δευτερόλεπτα για παράδειγμα Play once, εάν το ενεργοποιήσω σημαίνει ότι αυτό το βίντεο θα παίξει μια φορά είτε την κανονική του διάρκεια είτε τη διάρκεια που όρισα εγώ εδώ και μετά θα σταματήσει το αφήνω όμως να κάνει λούπα, να γυρίζει ξανά από την αρχή. Και αυτό εδώ είναι ένα σημαντικό option, και εδώ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, θα σας τη δείξω αμέσως. Είναι ένα σημαντικό option που λέει play on mobile, ναι ή no. Default έχει να μην παίζει στο κινητό, σε κινητή συσκευή. Για ποιο λόγο, γιατί το βίντεο, κακά τα ψέματα, φορτώνει πολύ. Έχει απαιτήσει σε δεδομένα. Επειδή συνήθω με το κινητά μας, με τα δεδομένα, θέλουμε να κάνουμε μια κάποια οικονομία, by default λέει ότι η σελίδα δεν χρειάζεται το βίντεο να φορτώνει συγκινητή κινητή συσκευή. Εάν όμω για κάποιο λόγο το θέλουμε, μπορούμε να πούμε yes και θα παίζει και στο κινητό. Το αφήνω προ το παρόν ενεργοποιημένο. Αυτό που είναι πολύ ωραίο είναι το background fallback και από κάτω έχει μια περιγραφή και λέει ότι η εικόνα που θα βάλω εγώ εδώ τώρα μέσω. ας διαλέξω μια εικόνα, παίρνω αυτήν εδώ, την αρχιτεκτονική, είναι για να αντικαταστήσει το βίντεο σε περίπτωση που το βίντεο δεν μπορεί να φορτωθεί. Είτε επειδή κάτι συμβαίνει με τη σύνδεσή μου, είτε επειδή έχω επιλέξει να μην παίξει στην κινητή μου συσκευή και αφού τα έχω ρίσει όλα αυτά μπορώ να βάλω και ένα overlay για να μπορώ να προσθέσω περιεχόμενο. Δηλαδή να βάλω ένα χρώμα, ας βάλω αυτό το γαλαζοπό, βλέπετε μπαίνει από πάνω, μπορώ να το ορίσω να είναι και λίγο πιο διαφανές ή όχι, δεν χρειάζεται. Και εδώ, όσο διαφάνεια θέλω να έχει, Μπορώ να βάλω ακόμα και εικόνα αν θέλω. Εγώ βάζω ένα χρώμα προς το παρόν. Γιατί το κάνω αυτό. Γιατί αν θέλω να προσθέσω και ένα heading. Θέλω αυτό το heading να είναι ευανάγνωστο. Φυσικά θα του βάλω και το αντίστοιχο χρώμα να φαίνεται σχετικά καλά ή ακόμα περισσότερο, θα μεγαλώσω λίγο και το μέγεθος των γραμμάτων. Και είμαστε εντάξει. Επιστρέφω στο section, να δούμε λιγάκι και τις επιλογές του section εδώ σε ό,τι αφορά το background. Θα ξεκινήσω να σας δείχνω σήμερα για πρώτη φορά σε σχέση με τα βίντεο και λίγο αυτή την επιλογή εδώ που λέει responsive mode. Έχω σκοπό γι' αυτό να αφιερώσω, αν όχι ένα, αν όχι δύο, τουλάχιστον ένα βίντεο για τις responsive ρυθμίσεις του Elementor. Για τις ρυθμίσεις δηλαδή, για το πώς φαίνεται η σελίδα μου για τις φορητές συσκευές. Έχει δύο επιλογές. Άμα χτυπήσω το tablet, τρεις επιλογές μάλλον, το desktop είναι το default εδώ που δουλεύουμε, το tablet μου δείχνει πώς θα φαίνεται η σελίδα σε ένα tablet και το mobile μου δείχνει πώς θα φαίνεται η σελίδα σε ένα κινητό. Βλέπετε το βίντεο φορτώνει. Εάν πατήσω Play on Mobile Yes και Update για κάποιο λόγο τώρα αυτό μπορεί να είναι back του Elementor ή πατήσω No που είναι το default update Βλέπετε πρέπει να το πατάω. Βλέπετε στο mobile δεν μου φορτώνει το βίντεο. Φορτώνει το background fallback. Η εικόνα που έδειξα για να φορτώσει όταν δεν παίζει το βίντεο. Εάν επιστρέψω στο tablet δυστυχώς πάλι μου δείχνει αυτό που δεν θα έπρεπε. Εάν όμως κάνω ένα preview τη σελίδα μου κανονικά ας τη δούμε κανονικά βλέπετε φορτώνει το βίντεο κανονικότατα. Εάν κάνω ένα inspect και με το εργαλείο αυτό πω δείξε μου πώς γίνεται σε φορητή συσκευή, βλέπετε δείχνει την εικόνα. Εάν επιλέξω ένα iPad που είναι tablet, παίζει το βίντεο. Εάν επιλέξω ένα iPad Pro, πάλι παίζει το βίντεο. Εάν επιλέξω ένα iPhone που είναι κινητό, δείχνει την εικόνα και όχι το βίντεο. Γιατί, γιατί εδώ στις επιλογές του section, έχω πει, έχει το, έχω το default που λέει no. Εάν δεν το ενεργοποιήσω και πατήσω update, και κάνω ένα refresh εδώ τη σελίδα μου, φαίνεται το βίντεο και στην κινητή πλέον συσκευή. Γενικά δεν το συνιστώ να φαίνεται το βίντεο στην κινητή συσκευή γιατί τρώει δεδομένα. Ας το επαναφέρω στο desktop. Λίγο προσοχή εδώ με τις responsive ρυθμίσεις. Θέλει κάποια refresh, δεν δουλεύει ακριβώς πολύ σωστά. Δεν έχει δηλαδή ένα live preview να το βλέπουμε αμέσως τις αλλαγές. Αυτό το ξανακάνω no, πατάω update, είμαστε εντάξει. Εδώ που περνάω το βίντεο, το παρατηρήσατε ότι έκανα paste ένα link, ένα βίντεο από το YouTube. Θα μπορούσα να κάνω και ένα βίντεο από το Vimeo, από την αντίστοιχη υπηρεσία βίντεο. Δεν ξέρω, κάνω ένα search, να κάνω ένα πρόχειρο time-lapse, τα εντυπωσιακά αυτά τα οποία, ας πάρω ένα, να, αυτό εδώ, κάνω δεξί κλικ και παίρνω απλά το link για να δούμε αν δουλεύουν και τα Vimeo, το κάνω paste, update, δεν παίζει αυτό. Τα βημαίω για κάποιο λόγο τώρα δεν ξέρω γιατί δεν φορτώνει στην σελίδα. Για να δούμε εδώ μήπως είναι αυτό που σας είπα ούτε στην live έκδοση της σελίδας παίζει. Προφανώς για κάποιο λόγο που δεν φορτώνει και όταν δεν φορτώνει εμφανίζεται το fallback image. Οπότε... Ας πάρω πάλι το YouTube που ήμουνα σίγουρος ότι δουλεύει και παίζει. Να τος, ο κώδικας από πίσω. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν το συνιστώ, αλλά τι γίνεται όμως στην περίπτωση που θέλω να ανεβάσω ένα δικό μου βίντεο στον server. Ας πατήσω ένα update εδώ. Έχω φτιάξει ένα πρόχειρο βίντεο με ένα screen recording, με αυτό που χρησιμοποιώ. Α, αυτό εδώ. Ξέρω, εγώ είχα το Visual Studio και έκανα ένα recording. Το συγκεκριμένο βίντεο κρατάει περίπου ένα λεπτό και έχει μέγεθος 17,2 MB. Το αφήνω στην άκρη. 17 MB να φορτώνονται σε μία σελίδα είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό κάνω το εξής. Έχω δύο τρόπους. Ή βάζω το βίντεο στο YouTube και μετά ενσωματώνω το link εδώ πέρα. Οπότε στην ουσία δεν φορτώνεται απευθείας από τον δικό μου σερβερ, αλλά φορτώνεται από τους αξιόπιστους σερβερ του YouTube και τους γρήγορους σερβερ του YouTube. Ή κάνω κάτι άλλο, χρησιμοποιώ ένα free λογισμικό που λέγεται Hunt break το οποίο κάνει βελτιστοποίηση βίντεο με το που ανοίγει, α, έχει και καινούργια έκδοση remind me later διαλέγω το βίντεο που θέλω να πάρω πατάω open μου το φορτώνει εδώ και έχει κάποιες ρυθμίσεις έχει κάποια preset για το web, για το ένα, δεν πειράζω συνήθως τίποτα όταν έχω δικό μου βίντεο Κάνω το εξή. Πατάω μόνο αυτή την επιλογή εδώ που λέει web optimized. Και το μόνο που κάνω είναι να αλλάξω το όνομα του αρχείου. Και πατάω start. Κάνει κάμποση ώρα. Συγγνώμη, ξέχασα κάτι. Stop. Stop all. Πάω εδώ που έχει μια επιλογή audio. Εάν τυχόν έχω και ήχο στο βίντεό μου, κάνω την επιλογή εδώ και λέω να βγάλεις εντελώς τον ήχο. Καλά δεν το συζητάμε από άποψη design και user experience. Ήχο δεν φορτώνω ποτέ στην σελίδα μου. Βλέπετε αφαίρεσα το κανάλι του ήχου. Επανέρχομαι πάλι στην αρχή, έχω το Web Optimized ένεργο και τώρα ξαναπατάω Start. Και του λέω κάνω Overwrite γιατί είχα κάνει το λάθος πριν είχα ξεχάσει να κάνω αυτή τη ρύθμιση με τον ήχο. Περιμένω λίγη ώρα. Θέλει δύο λεπτά περίπου για αυτό το μέγεθος βίντεο. Μην ξεχνάτε είναι 1920x1080 και αρκετά καλή ανάλυση. Για να δούμε τι θα κάνει. Θυμίζω ότι το αρχικό μέγεθος ήταν 17 MB. Θα το προχωρήσω λίγο γρήγορα για να μην περιμένει. Η όλη διαδικασία κράτησε περίπου 4-5 λεπτά θέλει 5-6 δευτερόλεπτα να τελειώσει ακόμα. Ωραία. Και είμαστε εντάξει. Encode finished. Για να δούμε το τελικό μέγεθος. Από 17 MB φτάσαμε στο 1,4. Βγάλαμε τον ήχο τεράστια διαφορά. Οπότε τώρα μπορώ να κάνω το εξής. Επιστρέφω στο dashboard. Πηγαίνω στην Media Library και λέω Add New. Στη Media Library, εκτός από εικόνες που συνηθίζουμε, μπορούμε να βάλουμε κανονικά και βίντεο. Ορίστε. Back Video Optimized. Πατάω Edit, πολύ σημαντικό. Ένα MB μάλιστα μας το βγάζει 1920 1920x1080 και κάνω μια αντιγραφή αυτό το File URL. Δεξί κλικ, Copy ή Ctrl C ή Command C αν είμαστε στο Mac. Πάω στις σελίδες μου. Στη σελίδα που ήμασταν πριν, δοκιμαστικό βίντεο, Edit with Elementor. Και στις επιλογές του section που έχουμε το βίντεο από το YouTube, κάνω paste, επικολώ το βίντεο που έφτιαξα εγώ πριν. Ορίστε. Το βλέπετε μέσα να παίζει στο background το βίντεο που βλέπαμε πριν. Από 17 MB, 1 MB. 1 MB είναι μια λογική, ας το πούμε, τιμή, όγκος, για να, ένα βίντεο για να φορτώνει σε μια αρχική σελίδα. Χωρίς, ξαναλέω, να συνιστώ γενικώ να ανεβάζουμε βίντεο στις σελίδες μας. Τουλάχιστον παίζει αρκετά καλά μαγικό εργαλείο το Handbrake. Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, είναι δωρεάν. Θα έχω σύνδεσμο στην περιγραφή. Μπορείτε να το κατεβάσετε. Έχει έκδοση και για Windows και για Mac. Νομίζω και για Linux. Οπότε είμαστε εντάξει να ανεβάζουμε και δικά μας βίντεο στον δικό μας σερβερ. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει στην περίπτωση που μπαίνουν πολλοί επισκέπτες ταυτόχρονα και πόσο καλό σερβερ έχουμε, αλλά ας το δούμε κιόλας πως φαίνεται live, μια χαρά, αλλά από εκεί και πέρα οι επιλογές είναι πολλές. Πάντα βέβαια η α επιλογή είναι να χρησιμοποιώ ένα βίντεο από το YouTube ή το Vimeo ή από μια έτοιμη τέλο πάντων υπηρεσία. Αυτά για τα βίντεο, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια μέχρι την επόμενη φορά.